Στο ήδη τεταμένο κλίμα απόπη που επικρατεί στην εκπαίδευση εξαιτίας και της πανδημίας, έρχεται να προσθεθεί και το κύμα των καταλήψεων που δείχνει να φουντώνει. Διανύουμε την τρίτη εβδομάδα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μετράμε περισσότερα από 100 λουκέτα σε γυμνάσια και λύκεια λόγω των καταλήψεων. Τα περισσότερα από αυτά εντοπίζονται στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αχαΐα. Έντονη είναι η κινητικότητα και στα μαθητικά συμβούλια στα σχολεία, με τους μαθητές λοιπόν να ζητούν την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής και της τράπεζας θεμάτων, αλλά και επαρκή μέτρα προστασίας στα σχολεία με δωρεάν rapid test, τα οποία θα πρέπει να γίνονται συχνά, όπως λένε οι μαθητές, όπως και λιγότερους μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες. Αυτό που προβλέπεται τώρα από πίσω στην περίπτωση των καταλήψεων είναι ότι υποχρεωτικά τα μαθήματα θα πρέπει να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές που βρίσκονται στην κατάληψη δεν μπορούν να συμμετέχουν και επομένως λαμβάνουν απουσία, με την ΟΛΜΕ σήμερα να έχει βγάλει ανακοίνωση και ανακαλεί τους εκπαιδευτικούς να μην συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση, ενώ μάλιστα ενημερώνει ότι ήδη έχει δώσει και εντολή στη νομική σύμβουλο της Ομοσπονδίας να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κήρυξη απεργίας αποχής από την τηλεκπαίδευση. Και πάντως, Πόπη, τέλος, οι μαθητές στις 11 του Οκτώβρη θα βρίσκονται στους δρόμους να ενώσουν τις φωνές τους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.